κορίτσια μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα κατόρθωσα και γύρισα το βίντεο που μου έχετε ζητήσει όσο τίποτα άλλο και είναι αυτό με το eyeliner. Δηλαδή, ανάλογα το είδος και το σχήμα ματιού που έχουμε, ποιο είδος eyeliner μας κολακεύει καλύτερα και να δεικνύει τα μάτια μας. Οπότε, χωρίς να καθυστερούμε καθόλου, πάμε να περάσουμε κατευθείαν στο βίντεο. Λοιπόν, κορίτσια, πριν ξεκινήσουμε να δούμε αναλυτικά τα είδη των ματιών και πώς βάζουμε eyeliner ανάλογα τον τύπο ματιού που έχουμε, πάμε να δούμε τα eyeliner και τις μορφές τους. Καταρχήν, έχουμε το liquid eyeliner, που είναι αυτή εδώ η μορφή. Είναι το βαζάκι με το πινελάκι. Αυτό θέλει να είμαστε λίγο έμπειροι στην εφαρμογή, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό, άρα θέλει μία δεξιοτεχνία. Έπειτα έχουμε το gel eyeliner, που για να το βάλουμε χρειαζόμαστε πινελάκι, είτε ένα κοφτό πινελάκι, είτε ένα τελείως ίσιο, ανάλογα τι βολεύει την καθεμία. Και τέλος, που κατά την άποψή μου είναι και ο πιο απλός τρόπος να βάλουμε eyeliner, και είναι πολύ φιλικός ως προς το χρήστη, είναι το pencil eyeliner, δηλαδή το στυλό. Η μύτη έχει διάφορες μύτες, είτε πιο χοντρές είτε πιο λεπτές, ανάλογα το αποτέλεσμα που θέλουμε να δώσουμε. Οπότε λοιπόν, αφού είδαμε τα είδη των eyeliner, πάμε να περάσουμε στα μάτια. Για να βάλουμε eyeliner πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο συνιστώσεις. Καταρχήν, η πρώτη συνιστώσα είναι η απόσταση που έχουν τα μάτια μεταξύ μας και τα χωρίζουμε σε τρεις κατηγορίες. Μάτια που έχουν κανονική απόσταση, μάτια που είναι πιο κοντά στη μύτη και μάτια που είναι πιο μακριά από τη μύτη. Πώς μετράμε τις αποστάσεις? Ιδεατά, τα μάτια πρέπει να έχουν απόσταση μεταξύ τους όσο ένα μάτι. Δηλαδή, μετράμε το μάτι μας και το βάζουμε ανάμεσα εδώ. Αν το περιθώριο είναι μεγαλύτερο, τότε τα μάτια μας λέγονται αερόφθαλμα. Αν το περιθώριο είναι πιο κοντά, τότε τα μάτια μας λέγονται πυκνόφθαλμα. Τα δικά μου μάτια είναι πυκνόφθαλμα, είναι σχετικά ελάχιστα, έχουν σχετικά κοντινή απόσταση. Άρα τα διαχειριζόμαστε διαφορετικά. Πάμε να δούμε μία-μία αυτές τις κατηγορίες. Όταν τα μάτια έχουν κανονική απόσταση, μπορούμε να βάλουμε eyeliner σε όλο το μήκος του ματιού, από την αρχή έως το τέλος. Αντίθετα, όταν τα μάτια μας είναι κοντά το ένα στο άλλο, θέλουμε να μειώσουμε αυτή την απόσταση, να τα κάνουμε δηλαδή να φαίνονται πιο μακριά το ένα από το άλλο. Άρα βάζουμε το eyeliner από εκεί που ξεκινάει η κόρη του ματιού και προς τα έξω. Δεν το φέρνουμε πολύ μπροστά, από τη μέση και έξω. Αντίθετα, όταν τα μάτια μας έχουν μεγαλύτερη απόσταση από ένα μάτι, είναι αρεόφθαλμα δηλαδή, προσπαθούμε να τα φέρουμε πιο κοντά. Άρα, βάζουμε eyeliner από την αρχή του ματιού και πολλές φορές μπορούμε να το βγάλουμε ακόμα και λίγο πιο μπροστά. Όπως είναι αυτά τα αραβικά μάτια που βλέπουμε, πολύ πιο κοντά προς τη μύτη, ώστε να μειωθεί η απόσταση και να μας δώσουν την ψευδαίσθηση ότι έχουν μια απόσταση μεταξύ τους κανονική και όχι μεγαλύτερη. Άρα, η μία συνιστώσα που λαμβάνουμε υπόψη είναι οι αποστάσεις που έχουν τα μάτια μεταξύ τους. Πάει το ένα. Πάμε τώρα στη δεύτερη κατηγορία, να δούμε τι τύπο ματιού έχουμε. Στο μακιγιάζ, ο ιδανικός τύπος ματιού θεωρείται το αμυγδαλωτό μάτι. Οπότε, όταν έχουμε αμυγδαλωτό μάτι, μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε από eyeliner. Μπορούμε να το κάνουμε παχύ στο τέλος, λεπτό μπροστά, σε όλο το μήκος ίδιο. Δουλεύουμε όπως θέλουμε, δεν μας απασχολεί. Πάμε τώρα να δούμε τις υπόλοιπες κατηγορίες, οι οποίες θέλουν λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή προς την προσέγγιση του eyeliner. Η πρώτη κατηγορία, η οποία είναι λίγο πιο δύσκολη εντός εισαγωγικών, είναι αυτό που λέμε τα hooded eyes ή τα monolids. Monolids είναι τα μάτια τα οποία έχουν συνήθως οι ασιάτισσες, έχει κρυφτεί όλο το καπάκι και βλέπεις μόνο το σταθερό βλέφαρο. Και hooded eyes, τα hooded eyes μπορεί να είναι είτε από κατασκευή, είτε καθώς όσο μεγαλώνουμε, πέφτει λίγο το πετσάκι στο μάτι, χαλαρώνει και είναι λόγω ηλικίας που σιγά σιγά όλες οι γυναίκες αποκτούμε hooded eyes. Λοιπόν, το hooded eye είναι ότι κατεβαίνει σιγά σιγά το πετσάκι. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες. Μπορεί το πετσάκι να έχει πέσει τελείως, να έχει καλύψει όλο το καπάκι μας. Μπορεί να κλείνει λίγο στο τέλος, μπορεί να κλείνει μέχρι τη μέση. Οπότε ανάλογα πόσο χαμηλά είναι το πετσάκι, διαφορετικά κινούμαστε με το eyeliner. Πάμε τώρα όμως να δούμε λίγο-λίγο. Όταν μας έχει καλυφθεί όλο το βλέφαρο, έχει πέσει δηλαδή και δεν βλέπεις σχεδόν καθόλου το καπάκι, δυστυχώς δεν μπορείς να βάλεις eyeliner. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να σηκώσεις το μάτι και να βάψεις από μέσα την υγρή γραμμή, ούτως ώστε να δώσει μια πυκνότητα προς τις βλεφαρίδες. Δεν μπορείς να κάνεις δυστυχώς τίποτα άλλο. Και εγώ έχω ελαφρώς hooded eyes εδώ στη γωνία μου, κλείνει.
Άρα, να πούμε, όταν υπάρχει hooded eye, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε το τραβηχτό eyeliner, διότι θα φαίνεται το δίπλωμα στο τέλος και δεν κολακεύει. Δηλαδή, το μάτι πρέπει να είναι τελείως τσιτωμένο, να φαίνεται ωραία όταν τραβάς τη γραμμή. Διαφορετικά, νομίζω, δεν κολακεύει ιδιαίτερα. Άρα, όταν κλείνει προς το τέλος, όπως το δικό μου το μάτι, βάζεις το eyeliner μέχρι το τέλος του ματιού. Δεν το τραβάς καθόλου. Βλέπεις βέβαια αν το μάτι σου είναι πυκνόφθαλμο, αραιόφθαλμο και ανάλογα το βάζεις ή κοντά προς τη μύτη ή πιο μακριά. Άρα έχουμε πει, σε μάτια τα οποία πέφτει τελείως το καπάκι, δεν βάζουμε καθόλου eyeliner, παρά μόνο αν θέλουμε στην εσωτερική υγρή γραμμή, εναλλακτικά, αν έχει κλείσει τελείως το βλέφαρο, το βάζεις μέχρι το τέλος του ματιού ή αν είναι λίγο, σου έχει λίγο περιθώριο, πας και βλέπεις το σημείο το οποίο το μάτι πέφτει το πιο πολύ, το πετσάκι, βάζεις εκεί ένα σημάδι και εκεί πρέπει να είναι η γραμμή η ανώτερη που θα βγει το τραβηχτό eyeliner. Άρα τη βγάζεις από εκεί και πέρα και το φέρνεις μέσα. Πάμε τώρα να δούμε πώς διαχειριζόμαστε τα καθοδικά μάτια. Λοιπόν, στα καθοδικά μάτια αυτό που κάνουμε είναι πάμε με ένα ανοιχτόχρωμο shimmer κατά προτίμηση μολύβι και τονίζουμε την εσωτερική γωνία, να είναι πιο λαμπερή. Έπειτα, βλέπουμε το φρύδι μας. Εκεί που κάνει τόξο, πάμε και βάζουμε ένα σημάδι, οπότε από εκεί και πάνω πρέπει να βάλουμε το eyeliner, δηλαδή από τη γραμμή που πέφτει το τόξο του φρύδιου, έμενε κάπου εδώ το τόξο μου, άρα κατεβάζω, λέω εδώ, άρα από εδώ και πάνω βγάζω το eyeliner. Το eyeliner στα καθοδικά μάτια δεν ακολουθεί τη φυσική γραμμή, γιατί πάντα, αν ακολουθεί τη φυσική γραμμή, θα έχει μια πτωτική πορεία που εμείς δεν το θέλουμε, θέλουμε να τα ανεβάσουμε. Άρα, βρίσκεις το όξο φρυδιού και το βάζεις ως σημάδι και από εκεί και πέρα τραβάς τη γραμμή του eyeliner για να έρθει λίγο το μάτι να έχει πιο ανωδική πορεία. Τώρα να δούμε τα στρογγυλά μάτια. Στα στρογγυλά μάτια κάνουμε ίδιο πάχος γραμμής από την αρχή έως το τέλος, ούτως ώστε να δώσει το αποτέλεσμα ότι τα μάτια μας είναι λίγο πιο μέσα. Και επίσης είναι πολύ καλό, θα μας βοηθούσε δηλαδή, αν βάζουμε από τη μέση και έξω και από κάτω μολυβάκι, ούτως ώστε να απορροφήσει τον έντονο όγκο που έχουν τα στρογγυλά μάτια. Και τέλος έχουμε τα ανωδικά μάτια. Ποια είναι τα ανωδικά μάτια, πότε θεωρούμε ένα μάτι ανωδικό ή καθοδικό, δεν έχουμε πει. Καταρχήν, βλέπουμε την εσωτερική και την εξωτερική γωνία του ματιού. Αν η εσωτερική και η εξωτερική γωνία του ματιού είναι στο ίδιο ύψος, τότε τα μάτια μας είναι κανονικά. Αν η εσωτερική γωνία είναι πιο χαμηλά από την εξωτερική, τότε τα μάτια μας είναι ανωδικά. Αντίθετα, όταν η εσωτερική γωνία του ματιού είναι πιο ψηλά από την εξωτερική, τα μάτια μας είναι καθοδικά. Λοιπόν, στα ανωδικά μάτια πώς τα χειριζόμαστε. Βάζουμε το ίδιο πάχος eyeliner σε όλο το μάτι. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Όμως δεν ξεχνάμε να λάβουμε υπόψη μας και την πρώτη συνιστόσα, την απόσταση. Άρα, βλέπεις τα μάτια σου είναι πυκνόφθαλμα, αερόφθαλμα ή κανονική απόσταση για να δεις από πού και θα ξεκινήσει η γραμμή του eyeliner και μετά παίρνεις, λαμβάνεις υπόψη δηλαδή το σχήμα του ματιού σου για να δώσεις το πάχος και την φορά της γραμμής του eyeliner. Κορίτσια μου, θέλω να πω εδώ πέρα, γιατί μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές όταν βάφω κοπέλες να μου ζητάνε όλες τραβηχτό eyeliner. Το τραβηχτό eyeliner, θέλω να πω, δεν είναι για όλα τα μάτια, δυστυχώς. Είναι κάτι το οποίο είναι στη μόδα, κάνει το μάτι λίγο πιο μυστηριώδες. Όμως δεν ταιριάζει σε όλους. Και όταν βάλεις τραβηχτό eyeliner σε ένα μάτι το οποίο δεν έχει προδιαγραφή γι' αυτό, αντί να το αναβαθμίσεις, το χαντακώνεις. Για να κάνεις τραβηχτό eyeliner πρέπει το μάτι να είναι τελείως ανοιχτό εδώ, να μην έχει καθόλου πτώση το βλέφαρο. Και θέλω να πω επίσης ότι αυτά που βλέπουμε στις φωτογραφίες, από το Instagram, από το Pinterest, είναι κοπέλες οι οποίες έχουν διαλεχτεί για αυτό. Δηλαδή έχουν γίνει casting ανάμεσα σε εκατοντάδες κοπέλες να έχει το ιδανικό μάτι που θα εξυπηρετήσει το σκοπό του τραβηχτού eyeliner, οπότε μην μπερδεύεστε. Δείτε τα μάτια σας, καταλάβετε το σχήμα και δείτε πώς θα τα αναδείξετε. Μην μπερδεύεστε με αυτά που βλέπετε στα Instagram, στα Pinterest, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένες οι προϋποθέσεις που έχουν διαλεχτεί τα μοντέλα για αυτό. Ελπίζω να σας βοήθησα με αυτό το βίντεο, να σας φάνηκε χρήσιμο. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή, μέχρι τότε να περνάτε καλά. Πολλά πολλά φιλάκια. Γεια σας!